Καλημέρα, βρίσκομαι στον Πειραιά, έξω από μια επιχείρηση εστίασης. Δεν ξεκινάω τη σύνδεση μας τυχαία από το εξωτερικό, καθότι, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, υπάρχει και παγκάκι, υπάρχει και πεζούλι, στο οποίο θα μπορούσαν οι πελάτες που εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη επιχείρηση να καθίσουν. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, ο κύριος Χατζιαλέξης, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, δεν επιτρέπει. Δηλαδή, αφότου δώσουν την παραγγελία στους πελάτες, την παραδώσουν, τους λένε πολύ ευγενικά ότι πρέπει να αποχωρήσουν, διότι δεν θέλουν να δημιουργηθεί συνωστισμός έξω από το κατάστημα. Εικόνες δηλαδή που είδαμε φερρυπίν να συμβαίνουν τόσο στην Πάτρα, στη Νέα Σμύρνη, στην Κηφισιά, στον Βόλο. Και κακά τα ψέματα, Ελευθερία. Είναι και πολύ τσουχτερό το πρόστιμο για τις επιχειρήσεις. Αν έρχεται στα 5.000 ευρώ. Είναι... Δηλαδή, κανένας επιχειρηματίας δεν θα ρισκάρει να δώσει 5.000 ευρώ επειδή κάποιος θέλει να κάτσει μισή ώρα έξω από το κατάστημά του. Ναι. Ναι, τώρα βέβαια πρέπει να προσθέσω το εξής σε αυτό που λες, ότι σύμφωνα με καταγγελίες οι οποίες μας έχουν μεταφερθεί από τους επιχειρηματίες, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ιδιοκτητών οι οποίοι μέσω των social media προσπαθούν να καλέσουν τον κόσμο, κάνουν ένα διαδικτυακό κάλεσμα με λίγα λόγια στον κόσμο, να έρθει στις επιχειρήσεις του, να απολαύσουν το ποτό τους και μάλιστα για να τους προσελκύσουν. Πρέπει να σας πω ότι τους λένε ότι στο μαγαζί θα παίξουν μουσική γνωστή DJ. Έτσι ο κόσμος ο οποίος θέλει να ξεσκάσει λίγο αθέμητος από την καραντίνα. Αθέμητος ανταγωνισμός και σε βάρος των συναδέλφων τους που είναι συνεπείς και πειθαρχούν στις προειδοποιήσεις και στα μέτρα προστασίας. Και φυσικά υπάρχει αντίδραση από τη μεριά των επιχειρηματιών, οι οποίοι θέλουν να τηρήσουν τους κανόνες, θέλουν δηλαδή να μην υπάρξει συνωστισμός ο οποίος θα οδηγήσει και στην διασπορά του κορονοϊού. Και αυτό θα μας πει και ο κύριος Χατζιαλέξης, τον οποίο έχω δίπλα μου σήμερα, είναι επιχειρηματίας εδώ στον Πειραιά. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τόσες μέρες από επιχειρηματίες οι οποίοι ανοίγουν τα μαγαζιά τους, αφήνουν τον κόσμο να συνωστίζεται έξω από αυτά και δημιουργείται όλο αυτό το χάος. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Σίγουρα δεν μπορεί η κυβέρνηση να βάζει όλους τους επιχειρηματίες και όλη την εστίαση στην ίδια κατηγορία. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν και κάποια καλέσματα μέσω των social. Εντάξει, το οποίο αυτό δεν είναι σωστό απέναντι στους υπόλοιπους, οι οποίοι έχουν προσπαθήσει τώρα 2 μήνες. Είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δεν μπορούν ξαφνικά να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι να καλούν κόσμο και να κάνουν πάρτι και να μαζεύονται 50 και 100 άτομα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να απαγορευτεί όπως και η πώληση του ποτού και της μπύρας, έτσι, ή το κρασί. Κύριε Χατζιαλέξη, θα σας ρωτήσω, εσείς σε κανονικές συνθήκες έχετε τραπεζάκια? Η άδειά σας, είναι καφέ μπαρ? Είναι καφέ μπαρ, ναι, έχω και κάποια σνακ, κάποια φαγητά. Συνεπώς, ναι. το βραδάκι μπορώ να έρθω να πάρω το ποτό μου σε πλαστικό και να φύγω? Βεβαίως, μπορείτε να πάρετε το ποτό σας, ναι, δεν αυτό, μπορείτε να κάτσετε. Γιατί κοιτάξτε, το ζήτημα τώρα δεν ήταν το ποτό, το ζήτημα ήταν το κάλεσμα. Γιατί αυτό που έγινε στην Αγία Παρασκευή, στην Νέα Σμύρνη, στο Βόλο, μπορούσε να γίνει και με πορτοκαλάδες. Σωστό, έτσι. Σωστό. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα και ο κόσμος, δηλαδή και εμένα, έρχονται πελάτες, με ρωτάνε, μπορούμε να κάτσουμε εδώ? Συγγνώμη, λέω, δεν μπορούμε. Μπορούμε να κάτσουμε, ξέρω εγώ, έξω να κάνουμε ένα τσιγάρο και να πιούμε το ποτό μας? Συγγνώμη, δεν επιτρέπεται. Και μην ξεχνάμε, και εμείς, δηλαδή. Και μην ξεχνάμε ότι στα περισσότερα από αυτά τα καταστήματα υπάρχει η τακτική πελατεία, δηλαδή οι πελάτες με τους οποίους έχετε φιλικές σχέσεις. Η μόνιμη, έτσι, είναι το στέκι. Είναι το στέκι. Τώρα, κύριε Χατζιαλέξη, όταν ανοίξουν με το καλό κανονικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε με το προσωπικό? Μπορείτε να λειτουργήσετε όπως πριν? Είτε σίγουρα ότι θα μειωθούν κάποιες βάρδιες. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, εννοείται πως δεν θέλω να φύγουν τα παιδιά έτσι, γιατί και περισσότεροι συντηρούν σπίτια, έχουν οικογένειες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα μοιραστούν οι βάρδιες και ανάλογα τώρα τη δουλειά που θα έχουμε, θα αξιοποιήσω κι εγώ ανάλογα το προσωπικό, φυσικά σε συζήτηση, έτσι. Ναι. Θα κάτσουμε δηλαδή, θα συζητήσουμε είναι όλοι δύσκολο μαζί. Είναι δύσκολο. Τι θέλετε να, πώς το βλέπετε, ναι. Καλημέρα.